Σύνδεση με την Εφή Κούτσο Κώστα, είδαμε και τι δύο όψεις. Άνοιξαν και οι δύο ηγέτε στα χαρτιά του εν ώψη του ραντεβού και ο κυρίακος Μητσοτάκης και ο Ερντογάν, ο οποίο μάλιστα έσπευσε να μα θυμίσει, για να μην έχουμε αυταπάτε, ότι συνεχίζει να θέτει θέματα κυριαρχία και αμφισβήτηση τη κυριαρχία των νησιών στο Αιγαίο. Ακριβώ Νίκο, τι έχουμε λοιπόν στο παραπέντε τη συνάντηση Μιτσοτάκη-Ερντογάν. Δύο συνεντεύξει με πολύ ξεκάθαρα μηνύματα. Ότι οι δύο ηγέτες δηλαδή θα συναντηθούν τη Δευτέρα, βάζοντα το τραπέζι και οι δύο αμετακίνητε τι κόκκινε γραμμέ του. Ο Ερντογάν, μάλιστα, στη συνέντευξή του, όπω είπε και εσύ, είπε. Ουσιαστικά, ούτε λίγο πολύ, ότι θα συνεχίσει να αμφισβητεί την εθνική μα κυριαρχία. Παλιότερα το έκανε παραβιάζοντα τον εναέριο χώρο, για παράδειγμα, τη Ελλάδα. Τώρα απλά θα συναντάει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα τον κοιτάζει στα μάτια και θα αμφισβητεί και πάλι την κυριαρχία τη Ελλάδα. Παράλληλα. Αυτό που μα είπε σε αυτή τη συνέντευξη επίση είναι ότι α, δεν θα επιτρέψει στην Ελλάδα να ασκήσει τα κυριαρχικά τη δικαιώματα. Και εδώ αναφερόταν στο θέμα των θαλάσσιων πάρκων. Όλοι θυμόμαστε την αντίδραση που Παιδε. είχε η Τουρκία όταν η Ελλάδα εξήγηλε ότι θα δημιουργήσει αυτά τα θαλάσσια πάρκα για την προστασία των θαλασσών σε Αίγυπτο. Το Αιγαίο ένα από την κλάδο, όσο το δεκάνησε. Ακριβώ. Και αυτό που λέει ο Ερντογάν είναι ότι εμεί δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε αυτό. Είπε δεν θα αποδεχθούμε de facto καταστάσει στη γεωγραφία τη περιοχή. Το άφησε λίγο γενικό. Βεβαίω, τα πάρκα αυτά θα θεσπιστούν στο τέλο του 2024. Μέχρι τότε υπάρχει πολύ χρόνο μπροστά μα να δούμε πώ θα αντιδράσει όταν τελικά η Ελλάδα υλοποιήσει αυτή την απόφασή τη, αυτό το σχεδιασμό τη. Από εκεί και πέρα όμω έχουμε να πούμε ότι θα συναντηθούν ωραία. Ο ελέφαντα τη ουσία των ελληνοτουρκικών διαφορών θα συνεχίσει να βρίσκεται στο δωμάτιο, θα σπρώξουν ενδεχομένω τότε ένα κεδάκι λίγο πιο πέρα Και τι θα κερδίσουν τώρα, Νίκο. Προφανώ κερδίζουν και οι δύο χρόνο. Η Ελλάδα, σίγουρα έχοντα ήρεμα τα νερά στο πεδίο, κερδίζει χρόνο για να ενισχύσει και να εξυγχρονίσει του εξοπλισμού τη. Και η Τουρκία, από την πλευρά τη, βεβαίω, δείχνει ένα καλό πρόσωπο προ τη Δύση, προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι Ηνωμένε Πολιτείε. Και άλλωστε, ακόμα και στο μήνυμα που έστειλε ο ε, διευθυντή τη επικοινωνία τη Τουρκική Προεδρία, ο Αλτούν, από ένα ελληνοτουρκικό φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη, είναι ακριβώ αυτό. Piromia projefi lipon tu ti tha akousoume apo tis diplevras tin eftera efi pame na akousoume ti ipe o difdis epikinonias tou Erdogan o oltun. Yunanistan Başbakanı Sayın gün sonra 13 Mayıs Pazartesi günü ülkemize gerçekleştireceği ziyaretin de yine ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğunu, ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Türkiye ve Yunanistan gibi bölgesel aktörlerin kendi sorunlarını karşılıklı anlayış ve ulusal menfaatleri çerçevesinde üçüncü tarafların yönlendirmesine, vesayetine, baskısına ihtiyaç duymadan çözmeleri gereken bir dönemdeyiz.